Λοιπόν, σήμερα είμαι super χαρούμενος γιατί θα σας δείξω ένα επεισόδιο που δεν το έχετε ξαναδεί ποτέ. Πλάκα κάνω, έχετε δει χιλιάδες συνταγές με μουσακάδες, αλλά το δικό μου το μουσακάδι δεν έχετε δει ποτέ. Σήμερα θα σας δείξω πώς το πολύ σε μισή ώρα, άμα οργανωθείτε, θα τα έχετε όλα έτοιμα για να ρίξετε το μουσακά μέσα στο φούρνο. Δεν χρειάζεται κόπο, χρειάζεται τρόπο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες μου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε πρώτα απ' όλα τις πατατούλες μας βρασμένες. Και θα τους κόψω σε ωραίες ροδέλες. Και να σπάσουν λίγο, δεν μας πειράζει, γιατί θα τις κάνω τραγανές τώρα στο τηγάνι με λίγο λάδι. Λοιπόν, ρίχνουμε λίγο λαδάκι. Και πάμε να βάλουμε τις πατάτες μας μέσα. Οπότε τις βάζω μέσα και τις δίνω καλό χρώμα και από τις δύο πλευρές. Τώρα εδώ πέρα θέλω να δείτε πόσο ωραίες και τραγανές έχουν γίνει οι πατάτες. Δεν έχουμε βάλει καθόλου λάδι. 2-3 κουταλιές σούπας βάλαμε στην αρχή. Τις βράσαμε και κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε. Αντικολλητικό τηγάνι. Λίγο ακόμα θα τις αφήσω, ελάχιστα. Να πάρουν λίγο ακόμα χρώμα. Και όση ώρα ψήνονται οι πατάτες, πάμε να κόψουμε ένα κρεμμύδι. Παίρνω ένα ταψάκι. Ρίχνω ελάχιστο ελαιόλαδο, ίσα-ίσα για να μην κολλήσουν οι πατάτες μου, καθώς τα ψήνονται. Και τις ρίχνω μέσα. Τηγάνι πίσω στη φωτιά. Μια σταγιά ελαιόλαδο και πάει μέσα το κρεμμύδι. Αρχίζω με τα χέρια μου λίγο να πηγαίνουν τις πατάτες παντού. Θέλω να κάνω μια στρώση από πατάτες κάτω. Τα κρεμμύδια μου άρχισαν να καραμελώνουν, οπότε αρχίζω να προετοιμάζω τα υπόλοιπα λαχανικά μου και αυτό έτσι θα το κόψω ωραίες φετούλες. Με το κολοκύθι μου αρέσει και ομό. Και όπως είναι τα κρεμμύδια, με το που καραμελώσουν και βάλτε πάνω από τις πατάτες, πηγάνει πίσω στη φωτιά. Το πηγάνι μου είναι το ίδιο. Βλέπετε, δεν έχει στάν πολλά λάδι. Λίγο λαδάκι. Και ρίχνω μέσα τα κολοκυθάκια. Λοιπόν, τώρα πάμε πίσω στις πατάτες. Τη μαράκι και ό,τι μυρωδικά σας αρέσουν, ρίξτε πάνω από τις πατατούλες και κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε πώς αρχίζει να γίνει το μουσακάς μου. Πείτε μου άμα ποτέ σας έχετε δει κάτι παρόμοιο. Αλατάκι, πιπεράκι. Ρίχνουμε το κολοκύθι μας. Ξανά το κολοκύθι να πάει παντού. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Και το τηγάνι πίσω στη φωτιά. Μελιτζάνι. Ή μία μεγάλη ή δύο μέτριες θα βάλετε. Είναι αρκετά μεγάλη. Τέλεια. Και δεν θα το παρακάνετε με το λάδι. Λίγο λαδάκι στο τηγάνι. Μελιτζάνι μέσα. Και θα δώσουμε χρώμα καλά και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, ξανά. Αλατάκι πάνω από τα κολοκύθια. Πιπέρι. Λοιπόν, και οι μελιτζάνες μου είναι έτοιμες. Κοιτάξτε εδώ. Το τηγάνι μου είναι στεγνό. Όσο λάδι βάλετε, τόσο λάδι θα τραβήξουν οι μελιτζάνες. Και δεν θέλουμε να τραβήξουν πολύ λάδι. Πάμε να ρίξουμε και τις μελιτζάνες από πάνω. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Θα χρησιμοποιήσω το ίδιο τηγάνι για να κάνω και το κιμά. Πάνω στη φωτιά. Λίγα μυρωδικά. Πάνω από τις μελιτζάνες. Πιπεράκι. Αλατάκι. Το τηγάνι μου καίει, πάμε να ετοιμάσουμε το κύμα μας. Για το κύμα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, τα ξέρετε, κρεμμυδάκι. Και βάζουμε πάνω στη φωτιά. Δεν έχω ρίξει καθόλου λαδάκι, θα ρίξω όμως τώρα. Δυο κουταλιές σούπας, όχι παραπάνω, θα προσθέσω μέσα μία σκελίδα σκόρδο. Πάει και αυτό μέσα. Θα ρίξω 1, 2, 3 πρέζες ζάχαρη. Μία πρέζα μόσχο κάριδο και περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Κοφτεί όμως, έτσι. Ρίχνω μέσα τον πελτέ μου και ανακατεύω. Ψήστε λίγο τον πελτέ ντομάτας. Όσο ψήνουμε τον πελτέ ντομάτας, τόσο πιο ωραίο θα γίνει και τόσο πιο ωραία θα δέσει τη σάλτσα μας. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα για το κιμά μας. Μέσα ο κιμάς. Και αρχίζω να τον ψήνω.
το σπάω καλά. Βλέπετε πόσο στεγνό είναι το τηγάνι. Δεν έχει λάδια. Και σβήνουμε με την ντομάτα μας. Ανακατεύω. Και αφήνω στην άκρη να μαγειρευτεί για λίγο. Περίπου για 10 με 15 λεπτά μέχρι να εξατμιστούν τελείως όλα τα υγρά από τη σάλτσα μου. Τώρα, όση ώρα κάνει να δέσει η σάλτσα μας, πάμε να ετοιμάσουμε την πεσαμέλ μας. Λοιπόν, κατσαρολάρα πάνω στη βουτιά και ρίχνουμε μέσα στο βούτυρο. Λοιπόν, το βουτυράκι μου έχει λιώσει. Κοιτάξτε εδώ, σιγανή η φωτιά μου και ρίχνω μέσα το αλεύρι. Λοιπόν, με το που ανοιχθούν καλά το αλεύρι μαζί με το βούτυρο, κάνουμε το ρου, το λεγόμενο, και αρχίζουμε να προσθέτουμε σιγά σιγά το γάλα σε δόσεις. Πρώτη δόση πάει μέσα. Ανακατεύουμε με το που απορροφηθεί η πρώτη δόση και γίνει αυτό το πράγμα που φαίνεται σαν κομμένο, τότε προσθέτουμε την επόμενη δόση. Και κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία για 7 με 8 φορές. Με το που γίνει και η μπεσαμέλ, γίνει και η σάλτσα, θα τα αφήσω στην άκρη για να συνθέσω το μουσακά να το ρίξω μέσα στο φούρνο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο βλέπετε, δεν έχω προσθέσει όλο το γάλα. Φαίνεται σαν να έχει γρουμπαλάκια. Άμα το δείτε, μην προσθέσετε την επόμενη δόση από γάλα. Φροντίστε να ανακατέψετε καλά, να σπάσουν όλα τα γρουμπαλάκια και μετά να προσθέσετε την επόμενη δόση. Κοιτάξτε εδώ. Κάνω την καλύτερη μπεσαμέλ στον κόσμο. Λοιπόν, άλλες δύο δόσεις θα το κάνω. Μία, ανακατεύω. Μόνο όπως βλέπετε, βγάζει μπουρμπουλίτρες η μπεσαμέλ. Οπότε είναι έτοιμη η σάλτσα μου και αυτή. Βλέπετε, δεν έχει άλλη υγρασία, έχει εξατμιστεί όλη. Και πάμε να ολοκληρώσουμε το φαγητό μας. Εδώ πέρα δεν έχω βάλει καθόλου αλάτι και πιπέρι. Οπότε θα ρίξω τώρα λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Ανακατεύω. Κοιτάξτε εδώ, υπέροχη σάλτσα ντομάτας. Μην τη φοβάστε, θα ψηθεί και μισή ώρα στο φούρνο, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα πίσω στην μπεσαμέλ μας. Θα ρίξω όλο το τυρί μέσα, θα ανακατέψω και με το που λιώσει το τυρί, θα έχει κατεβεί και η θερμοκρασία. Κοιτάξτε μου. Τέλεια. Θα ρίξω μέσα και τους τρεις κρόκους. Ανακατεύω. Απαραίτητο να έχει κρυώσει λίγο η μπεσαμέλ, γι' αυτό το λόγο ρίχνουμε πρώτο το τυρί να πέσει λίγο θερμοκρασία, γιατί άμα ρίξουμε τα αυγά στην καυτή μπεσαμέλ, τότε θα γίνει ομελέτα. Οπωσδήποτε θα βάλουμε μοσχοκάριδο μέσα στην μπεσαμέλ. Και πάμε να ρίξουμε το μουσακά μέσα στο φούρνο. Έχω το ταψί με τις πατάτες, μελιτζάνες, το κολοκύθι, το κρεμμύδι, τα μυρωδικά μου και το λίγο λάδι. Κοιτάξτε εδώ, δεν έχει καθόλου λάδι στα λαχανικά. Έχω τη σάλτσα ντομάτας και έχω την μπεσαμέλ μου. Θα πάρω 200 γραμμάρια μπεσαμέλ και θα τη ρίξω μέσα στη σάλτσα ντομάτας. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσω μια υπέροχη υφή μέσα στην σάλτσα ντομάτας, στο κιμά μου δηλαδή. Τώρα, παίρνω όλο αυτό το κιμά και το ρίχνω πάνω από τα λαχανικά μου. Απλώνω, πάει παντού. Δεν σας λέω ότι κάνω το καλύτερο μουσακά, το εννοώ. Μαρίζ. Και ρίχνουμε όλη αυτή την υπέροχη μπεσαμέλα από πάνω. Παναγία μου! Κοιτάξτε εδώ. Πείτε μου ποιος δεν θα λιγουρευτεί αυτόν εδώ το μουσακά. Φροντίζουμε η μπεσαμέλα να πάει παντού. Φρέσκο τυράκι από πάνω. Εγώ βάζω τυράκι μπόλικο και δεν το λυπάμαι. Και ο φίλος μου είναι προθανατωμένος στους 200 βαθμούς. Πετάμε μέσα το μουσακά και ψήνουμε για 35 με 40 λεπτά. Το μυστικό στο μουσακά δεν είναι τόσο στο ψήσιμο, όσο στο αποψήσιμο. Μην κάνετε το λάθος και βάλετε το μουσακά και αρχίζετε να κόβετε κομμάτια. Περιμένετε στην άκρη να κρυώσει τουλάχιστον 1 με 2 ώρες και μετά κόψετε κομμάτια. Αυτό θα κάνω και εγώ. Άλλο ένα ραντεβού πίσω, 40 λεπτά για να ψηθεί και 1 ώρα για να περιμένω σε 1 ώρα και 40 λεπτά. Λοιπόν, ο μουσακάς μου είναι έτοιμος, τον έχω αφήσει να κρυώσει πάρα πολύ καλά. Σας είπα, μην κάνετε το λάθος και τον κόψετε εκείνη την ώρα γιατί θα διαλυθεί και ήρθε η ώρα να κόψω κομμάτι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκολλήσουμε τα γύρω-γύρω. Και μετά, εντάξει, θα κόψω κομμάτια, καταλαβαίνετε, από αυτά τα ωραία, τα μεγάλα, τα αντρικά. Και σε ποιον δεν τρέχουν τα σάλια. Γυρνάω, συνήθως το πρώτο κομμάτι δεν βγαίνει καλό, αλλά θα προσπαθήσω να το βγάλω όσο πιο καλό γίνεται. Και ο μουσακάς μου είναι έτοιμος, κοιτάξτε εδώ. Μπορείς να δεις όλα τα λαχανικά, το κολοκύθι, τη μελιτζάνα, την πατάτα. Ο κιμάς έχει δέσει υπέροχα με όλα τα υπόλοιπα υλικά. Η μπεσαμέλ είναι τέλεια και είναι ένα φαγητό
έτσι όπως το έχουμε κάνει, που δεν σε λιγώνει. Κοιτάξτε πόσο καθαρό είναι το ταψί μας. Αυτό που βλέπετε το ζουμάκι είναι το ζουμάκι από τα ίδια τα λαχανικά και από το κρέας, που σημαίνει ότι το φαγητό μας είναι πάρα πολύ light, θα το πω, αλλά δεν είναι η λέξη light. Είναι σωστό, δηλαδή δεν έχουμε βάλει πολλά πολλά λιπαρά. Και κοιτάξτε εδώ, βλέπετε η μπεσαμέλ, πόσο ωραία που έχει γίνει. Λιώνει στο στόμα. Μαζί με τα λαχανικά, η πατατούλα είναι τέλεια, η μελιτζάνα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια. Και αυτός είναι ένας μουσακάς που όταν το δοκιμάσετε θα πάθετε σοκ. Είναι καταπληκτική συνταγή, γι' αυτό χαίρομαι, γιατί με το που τη φτιάξετε θα πείτε πω τι μουσακά έκανε αυτός ο άνθρωπος και θα τρελαθείτε τόσο πολύ που τι θα κάνετε. Θα πατήσετε αυτό το κουμπί εδώ πέρα που γράφει subscribe, θα γράψετε comments από κάτω και θα πείτε ότι αυτός είναι ο καλύτερος και πιο light μουσακάς που έχω δοκιμάσει ποτέ. Εσείς εννοώ. Και επίσης, επειδή θα σας αρέσει τόσο πολύ και θα θέλετε όλος ο κόσμος να φτιάξει αυτό το μουσακά, θα κάνετε share, like, share σημαίνει κοινοποίηση. Αυτά. Ραντεβού στο επόμενο μας επεισόδιο. Φιλάκια πάρα πολλά να το φτιάξετε. Και όταν φτιάξετε αυτό το μουσακά, θα ξεχάσετε όλες τις άλλες συνταγές που υπάρχουν, γιατί είναι light και νόστιμος. Έχει καθαρή γεύση. Φιλάκια.